Πάμε να συζητήσουμε για τι πανελλαδικέ εξετάσει. Ε, πάμε ότι έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση και για τι πανελλαδικέ εξετάσει. Μαζί μα ο κύριο Μανώλη Μαυράκη, φιλόλογο και διευθυντή φροντιστήριων του φροντιστήριου που καμισά Ιερακλείου. Καλησπέρα σα. Καλώ σα βρίσκω και εγώ. Ε, πλησιάζουν εκλογέ, πλησιάζουν και οι εξετάσει. Μαζί, Μαζί παράλληλα τρέχουν τα τρένα ναι. Mm. και ελπίζουμε όλα να έχουν αίσια έκβαση. Αυτό ελπίζουμε όλοι. Λοιπόν, ε, σήμερα είμαστε εδώ να ε, δώσουμε καταρχάς κάποια στοιχεία της επικαιρότητα και κάποια πράγματα που κάνουμε ως Μονάδα Φροντιστήριου Καμισά Ιρακλείου ε, για τους μαθητές της πόλης μας. Mm -hmm. Και στη συνέχεια θα συνοψίσουμε με έναν τρόπο ε, τμήματα που σε λίγες μέρες ελπίζουμε θα βρουν υποψήφιοι στο καινούριο μηχανογραφικό, καθώς και ε, θα μιλήσουμε και για την επιλογή της Κύπρου, του Δημοσίου Πανεπιστημίου της Κύπρου, το οποίο αφορά όλου του ε, Έλληνες Έλληνε υποψήφιου εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια πολύ έξυπνη, κατά την άποψή μα, επιλογή, την οποία, η οποία έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, νομίζω ότι να ξεκινήσουμε. Να, ξεκινήσουμε. να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν, πράγματα να δούμε. Είτε έχει να κάνει με το μηχανογραφικό, είτε έχει να κάνει με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκπαιδευτική επικαιρότητα, θα πάρουμε πρώτα. Εκπαιδευτική επικαιρότητα, καταρχά, να θυμίσουμε λιγάκι τι ημερομηνίε των εξετάσεων. Είμαστε σχετικά κοντά. Ε, το γυμνάσιο που θα αργήσει να τελειώσει την κανονική ροή των μαθημάτων θα έχει εξετάσει από 30 Μαου έω 6 Ιουνίου. Το Λύκειο ξεκινά τι εξετάσει μεθαύριο, 23 Μαΐου Μαου, και ολοκληρώνουν 13 Ιουνίου. Φυσικά το 13 Ιουνίου δεν αφορά την Τρίτη Λυκείου, που οι ενδοσχολικέ εξετάσει ε, θα τελειώσουν πολύ πολύ νωρί. Τα περισσότερα σχολεία θα λήξουν τι ενδοσκολικέ του στη Γάμα Λυκείου 30 Μαου. Mm -hmm. Τώρα, όσον αφορά τι πανελλαδικέ εξετάσει, για το Γενικό Λύκειο ένα είναι 7 Ιουνίου έω 18, για τα Επαγγελματικά Λύκια την προηγούμενη μέρα 6 έω 20 και ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα από 21 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Εκεί περίπου θα ολοκληρωθούν και όλες οι εξεταστικές διαδικασίες για τα σχολεία και τις πανελλαδικές. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τις εξετάσεις, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε και στην επόμενη κάρτα, λοιπόν. Να Ενδοσκολικέ εξετάσει Β Λυκείου. Ανοιχτά επαναληπτικά μαθήματα, βλέπω, λοιπόν, εδώ, κύριε Μωράκη. Αυτή Μεβράκι. είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για του μαθητέ τη πόλη μα στη Β Λυκείου. Ε, μιλάμε για τι ενδοσκολικέ εξετάσει που αφορούν έξι μαθήματα ανα προσανατολισμό. Είμαστε σε αυτήν την ευχαριστή θέση να ανακοινώσουμε κάποια ανοιχτά μαθήματα για του μαθητέ ε, στο ξενοδοχείο Αστόρια το ερχόμενο Σάββατο και αφορούν την βιολογία την ιστορία, που είναι δύο από τα έξι εξεταζόμενα μαθήματα όλων, δύο μαθήματα τα οποία ομολογουμένως στη διάρκεια του έτους οι περισσότεροι δεν φρόντιζαν να τα μελετούν όπως πρέπει, παρόλα αυτά είναι εξεταζόμενα, και το μάθημα της Άλγευρας που είναι εξεταζόμενο για τα παιδιά των ανθρωπιστικών σπουδών, που επίσης νομίζω ότι έχουν αρκετά προβλήματα στο συγκεκριμένο. Mm -hmm. Άρα λοιπόν μια πρόσκληση ανοιχτή για τους μαθητές της Β' Αλικίου, θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτά τα ανοιχτά επαναληπτικά μας μαθήματα. Να πάμε παρακάτω. Μία ακόμα πληροφορία έχει να κάνει με την Κρήτη TV. Το είπαμε και την περασμένη φορά. Για πολλά πολλά χρόνια υπάρχει αυτή η συνεργασία. Ε, Τη των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα είμαστε εδώ, στα στούδιο της Κρήτη TV και ζωντανά, μεσημέρι στις 2 η ώρα. Ε, δίνουμε αναλυτικά τις απαντήσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Κυρία Σφακιανάκη, πρέπει να σα ενημερώσω ότι είμαστε και πρώτοι πανελλαδικά που το κάνουμε αυτό αρκετά χρόνια δύο ώρα το μεσημέρι με αναλυτικέ απαντήσει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο κανάλι πανελλαδικά. Είμαστε πολύ περήφανοι. Είναι ένα μαραθώνιος. Έχει πολύ, πολύ, μεγάλη αγωνία. Γιατί πρέπει έγκαιρα, αλλά σίγουρα με την εγκαιρότητα, την εγκαιρότητα που αξίζει στη διαδικασία, να είμαστε εδώ και να δώσουμε απαντήσει στους υποψήφιους. Πόσο σημαντικό αυτό που λέτε. Και γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε υποψήφιο τρέχει ακόμα και στο δευτερόλεπτο για να μάθει, αλλά και έγκυρα. Πολύ σημαντικό. Κρατήστε το λοιπόν αυτό Ωραία. και να προχωρήσουμε και σε άλλες σημαντικές να, πληροφορίες. Ε, να πούμε ότι την παραμονή των επαναλλαδικών εξετάσεων, έχουμε ένα ανοιχτό μάθημα για εκείνους που το επιθυμούν, ε, 5 Ιουνίου το μεσημέρι, ένα επαναληπτικό μάθημα στο ξενοδοχείο Άτριο που αφορά το πρώτο εξταζόμενο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ε, στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την επικαιρότητα και αυτά που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε για τους υποψήφιους ε, ε, του, μαθητές του Ηρακλείου και να πάμε να δούμε. Ε, έχουμε συνοψίσει τμήματα ε, που θα είναι στο φετινό μηχανογραφικό να προχωρήσουμε... Να δούμε λοιπόν τα νέα τμήματα για το μηχανογραφικό του 2019. Αυτό. Νέα τμήματα, πρώτο επιστημονικό πεδίο. Πρώτο επιστημονικό πεδίο. Δεν είναι όλα. Ε, θα έλεγα ότι είναι τα σημαντικότερα. Και τέλο πάντων, θα ήθελα πριν διαβάσουμε και πριν να αναφερθούμε, να εξηγήσουμε ότι ε, δύο πράγματα μα λείπουν που φυσικά έχουν ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε την ταξινόμηση αυτών των νέων τμήματων στα επιστημονικά πεδία. Και θα έλεγα ότι προφανώ κινηθήκαμε με την πεπατημένη και με αυτά που υποθέτουμε. Και επίση δεν έχουμε και τα προγράμματα σπουδών των νέων τμήματων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτέ τι μέρε υπάρχει μια αγωνία στο Υπουργείο και στα τμήματα προκειμένου να οργανωθούν και οι υποψήφοι να το έχουν ως πληροφορία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν για το πρώτο επιστημονικό πεδίο, αυτά που βλέπουμε εδώ και αφορούν τις ανθρωπιστικές σπουδέ, είναι ένα πέμπτο τμήμα ψυχολογίας που θα υπάρχει στο φετινό μηχανογραφικό και θα βρίσκεται στην πόλη της Φλόρινα, mm -hmm. Στο Καποδιστριακό Τμήμα Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία και Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση. Είμαστε και εμεί περίεργοι να δούμε το πρόγραμμα σπουδών και προφανώ να δούμε και τα επαγγελματικά δικαιώματα, τουλάχιστον για το τελευταίο που είπα, δηλαδή για αυτό το παιδαγωγικό τη Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση. Ε, σε αναμονή λοιπόν, πάντω σίγουρα είναι μια σοβαρή επιλογή για τα παιδιά των θεωρητικών σπουδών. Από εκεί και πέρα, γλωσσικών και διαπολιτισμικών σπουδών, κάτι αντίστοιχο δεν υπήρχε. Πώ θα συνδυαστούν αυτά. Ο τίτλο που δηλώνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Σε αναμονή να το δούμε, όπω και το επόμενο τμήμα στην πόλη του Βόλου Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων, να τα δούμε αυτά. Καλλιτεχνικά, το θέμα ψηφιακών τεχνών και κινηματογράφηση στα ψαχνά εβδομάδα και το τελευταίο τμήμα στην Καστοριά που έχει να κάνει με προσχολική αγωγή. Τώρα, ας έχουμε ας σημειώσει ας... Ναι, κάποια αιτήματα που αφορούν τι θετικέ επιστήμες και το δεύτερο επιστημονικό πεδίο τα καινούργια τμήματα γεωπονία και τρόφιμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα έχουμε κουβεντιάσει με αφορμή ε, το δεύτερο επιστημονικό πεδίο από εδώ. Από εκεί και πέρα, θετικών σπουδών, τμήματα πάντα ε, μεγάλη ζήτηση, τη Λαμία στην Καβάλα ε, και ένα τμήμα χημία επίση, μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, έτσι κι αλλιώ νομίζω δοκιολογημένα, για τι σπουδέ χημία μηχανολόγων περιβάλλοντο, μηχανικών πληροφορική υπολογιστών στη ΣΕΡΝ και εσωτερική αρχιτεκτονική απαιτεί ειδικό μάθημα. Ένα ακόμα τμήμα προφανώ αφορά τα παιδιά που έχουν και εκείνο το δημιουργικό παύλα καλλιτεχνικό στοιχείο. Να δούμε κάποια ακόμα στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που σαφέστατα είναι τα περισσότερα τμήματα από τα καινούρια. Είναι και το μεγαλύτερο επιστημονικό πεδίο περιβάλλοντο. Αεροδιαστημική επιστήμη, παρακαλώ, και τεχνολογία. Ανοίξει το καποδιστριακό όμω έδρα του θα είναι στα ψαχνά ευβία. Ε, σίγουρα ενδιαφέρον για τα παιδιά που έχουν το ερευνητικό στοιχείο και που αναμένουν να δουν το αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών του τμήματο. Τεχνολογι... Τεχνολογιών ψηφιακή βιομηχανία. Ε, ψηφιακή βιομηχανία, υπάρχει ένα αντίστοιχο τμήμα στον Πειραιά αυτή τη στιγμή. Συστημάτων ενέργεια, και εδώ σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον για συστήματα ενέργεια ανανεώσιμα κτλ. Και, αγροτική βιοτεχνολογία και, και εινολογία. Σίγουρα πολύ ενδιαφέρον τμήμα στην πόλη τη Δράμα, όπου γνωρίζουμε καλά υπόθεση συνολογία μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, τρίτο επιστημονικό πεδίο και επιστήμε υγεία. Ε, σίγουρα το τμήμα διαιτολογία και διατροφολογία στα τρίκαλα θα αφορά πολύ κόσμο. Λογοθεραπεία, νοσηλευτική, μευτική και φυσικοθεραπεία είναι τμήματα τα οποία κατοχυρώνουν σοβαρά επαγγελματικά δικαιώματα. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον έτσι και αλλιώ αντικείμενα ε, της, ε, ε, των επιστημών αυτών και για την αγορά εργασίας και σίγουρα νομίζω ότι θα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, τι άλλο, έχουμε σημειώσει και τέταρτο επιστημονικού πεδίου κάποια τμήματα. Προστίθενται λοιπόν τμήματα πανεπιστημιακά διοίκηση επιχειρήσεων και λογιστική και περιφερειακή ανάπτυξη ε, στις στι πόλει, στι περιφέρειε και τη Αθήνα αναδημαδική επιχειρήσεων. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε ένα ακόμα τμήμα τουριστικών σπουδών στην Κέρκυρα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και στο ε, τόπο όπου πρόκειται να λειτουργήσει. Ψηφιακών συστημάτων και διαχείριση λιμένων και ναυτιλία επίση ένα πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο. Περιμένουμε ότι θα έχει εξαιρετική ζήτηση λόγω όλη αυτή τη υπόθεση τη εμπορική ναυτιλία για τη χώρα. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι δεν έχουμε, αλλά έχουμε σημειώσει ε, για... ω καινούργια τμήματα. Όλα τα επιστημονικά πεδία Για νομίζω, όλα τα επιστημονικά πεδία μοιρασμένα. Νομίζω. Και εδώ κάποιε επιλογέ που πιθανότατα. Τα ξαναλέω πιθανότατα γιατί έχουμε αυτή την επιφύλαξη καθώ δεν έχουμε ακόμα την πληροφορία για την κατανομή των τμήματων στα επιστημονικά πεδία. Περιμένουμε αυτό το παιδαγωγικό δευτεροβάθιμα να δούμε πώ θα ενταχθεί. Το πιθανότερο είναι ότι θα αφορά όλου του υποψήφιου. Όπω και το τμήμα αγωγή φροντίδα στην πρώιμη ηλικία που είναι στην καρδίτσα. Αυτέ λοιπόν είναι επιλογέ σοβαρέ που θα είναι στο καινούργιο μηχανογραφικό. Αναμένουμε τι πληροφορίε σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών και την κατανομή. Και όλοι μαζί, εφόσον μα δοθεί ευκαιρία, θα τι κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, και να πάμε να δούμε και μια ενδιαφέρουσα επιλογή, την οποία σα έχω ακούσει πολλέ φορέ να λέτε, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ναι, θα πούμε ότι σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα επιλογή, διότι δεν απαιτεί καμία ξεχωριστή εξεταστική διαδικασία. Δηλαδή, όλοι οι υποψήφοι που περνάνε από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με τα αποτελέσματά του αυτέ τι εξετάσει και πιο συγκεκριμένα με το βαθμό πρόσβαση που παίρνουν, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένα δεύτερο μηχανογραφικό δελτίο που αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ξαναλέω το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση. Δεν έχουν κάτι να χάσουν οι υποψήφοι απέναντία. Υπάρχει πιθανότητα να κερδίσουν μια επιλογή του, της δικής τους επιθυμίας με μια βάση που θα κινείται χαμηλότερα από τα αντίστοιχα τμήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Συμβαίνει κάθε χρόνο, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς ποιά τμήματα είναι πιο πάνω ή πιο κάτω από τα αντίστοιχα ελληνικά. Πάντως συμβαίνει κάθε χρόνο. Έχει να κάνει με το πόσοι Έλληνες υποψήφοι θα ζητήσουν τα τμήματα κάθε χρονιά. Παραμένει μια επιλογή, ξαναλέω, που δεν κοστίζει κάτι στον υποψήφιο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε αυτές τις δούμε κάρτες που έχουμε... Συγκεκριμένα, λοιπόν. που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, το πρώτο που λέμε είναι ότι γίνεται υποβολή τη σχετική αίτηση. Αυτό γίνεται πάντα τον Ιούλιο, συνήθω μετά τι πρώτε 6-8 μέρε. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα ε, ανακοινώθηκε από το Τεχνολογικό ε, Πανεπιστήμιο τη Κύπρου η ημερομηνία, νομίζω ότι είναι από τι 8 έω τι 20 Ιουλίου. Υπάρχει λοιπόν χρόνο. Και η υποβολή γίνεται βάσει των μορίων που συγκεντρώνουν οι στι δικέ μα πανελλαδικέ εξετάσει. Συμπληρώνεται ένα ειδικό έντυπο και μαζί με αυτή την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλεται ταυτότητα ευαίω συμμετοχή στι εξετάσει και το απολυτήριο λυκείου. Να προχωρήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, για την εισαγωγή, το μόνο που χρειάζεται ένα υποψήφιο είναι να έχει βαθμό πρόσβαση από τι πανελλαδικέ εξετάσει, την βάση δηλαδή 10 στα 20. Από εκεί και πέρα μπορούν να επιλέξουν τμήματα από το ξεχωριστό αυτό δεύτερο μηχανογραφικό από ένα έω δύο επιστημονικά πεδία να προχωρήσουμε. Αυτό που ξέρουμε και είναι σίγουρο είναι ότι ε, δεν μπορεί ένας υποψήφιος να είναι ένας φοιτητής να είναι εγγεγραμμένος και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο ε, σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και ότι επίση δεν επιτρέπονται μετεγγραφές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε αντίστοιχα πανεπιστήμια Ελλάδος. Ε, που σημαντικές σημαίνει ότι αυτές. Πολύ που σημαίνει ότι όταν ένας υποψήφιο το αποφασίζει προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτή την επιλογή. Mm -hmm. Τώρα, πολύ σοβαρά και θετικά στοιχεία είναι αυτά που διαβάζουμε εδώ, ότι τα πτυχία τη Κύπρου, επειδή είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζονται απευθεία στην Ελλάδα μέσα από τη γνωστή διαδικασία του ΔΑΤΑΠ. Ότι υπάρχουν υποτροφίε, 7 κάθε φορά, μεγάλε υποτροφίε, 3.500 ευρώ από την Κυπριακή κυβέρνηση, Ελλαδίτε φοιτητέ. Ότι ανανεώνται μια σχετική προπόθεση εκεί του μέσου όρου των βαθμών κάθε έτου. Ότι υπάρχουν κουπόνια σύντηση για όλου του Έλληνε φοιτητέ που βρίσκονται εκεί, 7 ευρώ τη μέρα. Ότι υπάρχουν δύο κατανομέ, και εδώ υπάρχει μια διαδικασία να περιμένουμε από την πρώτη κατανομή των αποτελεσμάτων ε, αν όντω όλοι οι Ελλαδαίτε φοιτητέ αποδέχονται να γίνουν φοιτητέ εκεί. Γιατί ακολουθεί μετά από κάποιε μέρε. Η ανακοίνωση τη δεύτερη και τελευταία κατανομή, όπου επιβεβαιώνονται αυτοί που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Άρα ενδεχομένω να γίνει μια πρώτη κατανομή, να μην έχουν μπει κάποιοι, αλλά να περιμένουν για να δουν και την Β. Ακριβώ. κατανομή, γιατί κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν στην Α, ενδεχομένω να μην φοιτήσουν Αρνούνται να φοιτήσουν εκεί. Χρειάζεται μια διαδικασία και όλα αυτά και οι ανακοινώσει, τα αποτελέσματα στο site του Πανεπιστημίου Κύπρου που είναι σημειωμένα στο κάτω μέρο τη κάρτα. Τώρα. Ε, τι έχουμε σημειώσει εδώ ενδεικτικά. Έχουμε α, καταγράψει τα τμήματα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου Μέδρα τη Λευκοσία έχει 8 σχολέ και 24 τμήματα. Να, ε, όλοι βλέπουν ότι αφορά όλο το φάσμα των επιστημών. Ανθρωπιστικέ επιστήμε με τρία τμήματα θετικών εφαρμοσμένων επιστημών, Ιατρική Σχολή, Κοινωνικών Επιστημών Αγωγή, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκηση, Πολυτεχνική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή και Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ξεχωριστό και ανεξάρτητο κομμάτι συνολικά 24 τμήματα λοιπόν που αφορούν εκεί και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δικαίωμα και σε αυτό με 6 σχολές και 11 τμήματα τεχνολογικό ή πολυτεχνικό αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ Γεωτεχνικών Επιστημών Διαχείρισης Περιβάλλοντος, διοίκησης, Οικονομία, Επικοινωνίας Μέσων Ενημέρωσης, Επιστημών Υγείας, Εφαρμοζόμενων Τεχνών και Μηχανικής και Τεχνολογίας. Αυτές λοιπόν είναι επιλογές στην ε, διάθεση των ελλαδιντών υποψηφίων. Για να πάμε παρακάτω. Αυτό που έχουμε σημειώσει τελε, τε, εδώ στο τέλο και που πράγματι έχει αξία και είναι μια πρόκληση, είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πιο κάτω στι βάσεις του από τα αντίστοιχα ελληνικά τμήματα, ε, ελληνικών πανεπιστημίων. Ε, αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει να το δούμε. Α δούμε την περσίνη χρονιά έτσι ενδεικτικά κάποιε βάσει. και παραδείγματα βέβαια, γιατί αν ένα φοιτητή δεν μπορούσε να πιάσει μια σχολή στην Ελλάδα, είναι μια λύση λοιπόν. Το της Κύπρου. Είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση και επιστημονικά και σε σχέση με την ποιότητα των σπουδών. Δέστε εδώ για παράδειγμα, έχουμε mm -hmm. σημειώσει ενδεικτικά τρει επιλογέ που αφορούν το πρώτο επιστημονικό πεδίο. Η τελευταία φιλοσοφική για την Ελλάδα είναι 11.000 μορέα. Η, τελευ... Η περασμένη χρονιά στην Κύπρο το τμήμα είχε 10.000 μορέα. Yeah. Είναι πολύ σοβαρή διαφορά. Yeah. Πολύ σημαντική επίση, δέστε στα τμήμα δημοσιογραφία. Το τελευταίο στην Ελλάδα ήτανε 16 16-7-19, για την Κύπρο 14.364. Σκεφτείτε ένα παιδί που έχει αυτή την επιθυμία να κάνει σπουδέ δημοσιογραφία σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Η ψυχολογία, μικρή διαφορά, δεν έχει να κάνει. Κάθε χρόνο αυτά μεταβάλλονται. Ξαναλέω, δεν τα ξέρουμε και έχουν να κάνουν με τι προτιμήσει των ελλαδιτών φοιτητών. Δέστε εδώ στο δεύτερο πεδίο πώ το τμήμα φυσική πόσο είναι πιο κάτω από το αντίστοιχο τμήμα στην Ελλάδα. Η το χημία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη ζήτηση των τμήματων χημεία στην Ελλάδα και η διαφορά, βλέπετε εδώ είναι 2.000 μόρια, είναι μεγάλη διαφορά. Η ηλεκτρολόγη μηχανική, μηχανική υπολογιστών, πολυτεχνική σχολή, δέστε κάτω, πόσο κάτω ήταν φέτο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πάνω από 3.500 μόρια. Έτσι. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Να δούμε και την τελευταία κάρτα. Και ένα τμήμα οικονομικό των διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών. Τεράστια διαφορά. Αυτέ είναι κάρτε που είναι ενδεικτικέ και που δείχνουν ότι μπορεί όντω εκεί να υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για παιδιά που γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουν να σπουδάσουν. Και για μια ποιότητα σπουδών που είναι αναγνωρισμένη, δεν το συζητάμε, χωρί προβλήματα, χωρί καταλήψει, με πολύ σοβαρέ σχέσει με το εξωτερικό, ιδίω στη Μεγάλη Βρετανία, και μια ποιότητα σπουδών που είναι αδιαφυσβήτητη. Και η Κύπρο φημίζεται για την ποιότητα των σπουδών που παρέχει. Βέβαια. βέβαια. Πολλά και αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Νομίζω ότι δεν κοστίζει, θα το ξαναπούμε, δεν σημαίνει καμία περαιτέρω πρόσθετη εξεταστική διαδικασία, mm. σημαίνει μια επιπλέον πληροφορία και μια δυνατότητα που έχουν όλοι οι υποψήφοι να κάνουν ένα δεύτερο μηχανογραφικό, πολύ σπουδαίο το μηχανογραφικό τη Κύπρου. Είναι αυτά τα μυστικά, αυτέ οι λύσει που ενδεχομένω εμεί δεν τι γνωρίζουμε, κύριε Μαυράκη, και εσεί ω ειδικό ήρθετε εδώ για να τα συζητήσουμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την ερχόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, βέβαια, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Θα είναι η τελευταία Δευτέρα αυτή τη σειρά τη παρουσίαση που κάναμε παρέα. Ε, πρώτα απ' όλα, έχουμε στο μυαλό μα να υπενθυμίσουμε αυτά που αφορούν το νέο λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής που αφορούν τόσο κόσμο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.